Γεια σας. Ημέρα Σάββατο, μήνας Οκτώβρης, μια τέλεια μέρα. Ετοιμαζόμαστε για απογευματινό ψαροτυφέκο στο Κορινθιακό. Και... Και ό,τι βρέξεις, κατεβάσει. Αυτά. Φύγαμε για ψαροτυφέκο. Ψαράκι. Και αύριο πιστεύω θα καταφέρουμε να πάμε πάλι θάλασσα. Ένα σουκού γεμάτο ψαροτούφεκο. Ψαρευτικό σουκού. Το ψαρευτικό σουκού συνεχίζεται. Η μέρα Κυριακή. Και αυτή τη φορά επιλέγουμε να κινηθούμε στα κοντινά και πολυψαρεμένα της Αττικής. Λίγο αργότερα βρισκόμαστε στη θάλασσα. Είναι νωρίς το απόγευμα. Παρότι αρχικά τα ψάρια τα οποία αντικρίσαμε ήταν ελάχιστα και όλα έδειχναν ότι θα συνεχιστεί έτσι, μία πρόσμενη έκπληξη μας περιμένει. Ξαφνικά, παρατηρούμε μία μεγάλη φιγούρα να κατευθύνεται γρήγορα προς ένα μεγάλο μονόπετρο και έπειτα να εξαφανίζεται. Μετά από μερικές βουτιές, εντοπίσαμε το ψάρι. Μία επιπόλαιη βολή με το 1.20 και τη δεύτερη βέργα πιθανότατα θα οδηγούσε σε αποτυχία. Ανάδυση, 90 στο χέρι και φύγαμε ξανά για την τρύπα.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, το ψαροντούφεκο είναι απαιτητικό. Παρ' όλα αυτά, η τύχη είναι κάτι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Όταν στέκεσαι τυχερός, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να αξιοποιήσεις σωστά την τύχη σου. Λοιπόν, για άλλη μια φορά, νυχτερινά καθαρίσματα. Η κλασική κατάληξη του απογευματινού ψαρέματος. Καλά λίγο όμως, δεν πειράζει. Τι να κάνει, ναι. Σκιάσουμε και εμείς 12 το βράδυ, δεν πειράζει. Από τώρα ονειρεύομαι στα κάρβουνα. Πρέπει άμεσα να φάμε ψάρι και να χαρίσουμε. Από πάνω και οι άλλοι δύο ροφοί εδώ μέσα. Τέλεια. Πρέσβησε, ήταν. Από το πόρτο ρεάλ.